ευχαριστήσω τους εμπνευστές αυτής της ιδέας που μας δίνουν την ευκαιρία να μιλήσουμε για θέματα που μας απασχολούν και μας αφορούν. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί σύμβουλοι, αγαπητοί συμμαθητές, αξιότιμοι κύριε πρώην Πρόεδρε της Βουλής. Ένα κατά τη γνώμη μου αξιοπρόσωπτο θέμα, το οποίο θα ήθελα να φύγει, είναι αυτό που αφορά τα συγκλονιστικά για την τοπική κοινωνία γεγονότα που συνόδευσαν τα εγγένεια των γραφείων του κόμματος Χρυσή Αυγή στην πόλη μας πριν από δύο μήνες. Γεγονότα πρωτόγνωρα για την τοπική κοινωνία της Βέρειας, με σοβαρό αντίκτυπο στο κοινωνικοπολιτικό γύρνασμα. Πρωτίστως, θεωρώ επιδεικτικό να διευκρινιστεί και να γίνει επαρκώς αντιληπτό ότι δεν προτίθεμαι να αναλάβω ρόλο δικαστή επιρρύπτοντας ευθύνες, διότι η βαθύτερη ουσία των εν λόγω γεγονότων είναι εντελώς διαφορετική. Και επειδή υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας των όσων συνέβησαν, είδα τις επιθέσεις, άκουσα τους οικοφαντικούς του ρίζους και εισέκνωσα τον ακριβόνα, νιώθω ότι οφείλω να εκφράσω ορισμένες σκέψεις πάνω σε ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου προσεγγίστηκε ακροτηγώς. Ποιο είναι λοιπόν το ιδιαίτερο νόημα των εν λόγω γεγονότων? Όπως αντιληφθήκαμε όλοι, η τοπική κοινωνία, με αφορμή τα όσα συνέβησαν, διχάστηκε. Τα μίση και τα πάθη οξύνθηκαν. Οι πολίτες ενεπλάκησαν σε συζητήσεις όντες υπό το κράτος της αγανάκτησης, της οργής και του φόβου. Σκοπός των αντιπαραθέσεων, αν δυνάμεχα να χαρακτηρίσουν κατά αυτόν τον τρόπο τις λεκτικές επιθέσεις, δεν ήταν ασφαλώς η ανταλλαγή απόψεων σε πολιτισμένη βάση, αλλά η εκτόνωση των παθών. Ως εκ τούτου, προκλήθηκε μια θυελλώδη σύγκρουση μεταξύ των πολιτών, οι οποίοι στρατεύτηκαν με αντίπαλες ιδεολογικές παρατάξεις. Στο σημείο αυτό, ερχόμαστε στο θέμα που μας απασχολεί. Ως γνωστόν, η ιστορία αποτελεί αστήρευτη πηγή παραδειγμάτων. Η δική μας αποδεικνύει ότι η μεγαλύτερη πηγή του λαού μας είναι ο διχασμός. Ενδεικτικά αναφέρω τον Πελοποννησιακό πόλεμο κατά την αρχαιότητα, τον εθνικό διχασμό την περίοδο του Ελευθερίου Βενιζέλου και τον πιο πρόσφατο σε εμάς εμφύλιο πόλεμο στα μέσα του 20ου αιώνα. Πέραν αυτών, η ιστορία μας βρίσκεται από ανάλογες περιπτώσεις που αποδεικνύουν ότι ο λαός μας σε ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές για την έννοια την επιβίωσή του μαστιζόταν από έρηδες με αποτέλεσμα την ιδεολογική του και την ιστορική του πιστοδρόμηση. Μία ανάλογη στιγμή είναι και η σημερινή, καθώς βρισκόμαστε εν το μέσο μιας όχι μόνο οικονομικής και πολιτικής, αλλά και κοινωνικής και αξιακής κρίσης. Η περίοδος που διανύουμε σφραγίζεται από την επικράτηση ακραίων ιδεολογιών που αποτελούν τη γενεσιουργό αιτία της σημερινής κοινωνικής πόλωσης. Για μία ακόμη φορά, ο λαός άγεται και φαίνεται διαποτισμένος από τέτοιες απόψεις, μη διδασκόμενος από τα λάθη του παρελθόντος. Μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι στα χείλη όλων φτάνει το ακόλουθο ερώτημα. Ποια στάση οφείλουμε όλοι μας, και ιδιαίτερα εμείς οι νέοι που προσεχώς είμαστε και ψηφοφόροι, να υιοθετήσουμε και τι εν τέλει οφείλουμε να πράξουμε? Θεωρώ ότι η απάντηση έρχεται με τον ίδιο φυσικό τρόπο όπως και η ερώτηση. Οφείλουμε να παραμείνουμε εξωτερικά αποστασιοποιημένοι από ακραίες ιδεολογίες, από οποιονδήποτε, και το τονίζω αυτό, οποιονδήποτε πολιτικο-ιδεολογικό χώρο κι αν εκφράζονται, και να απογαλακτιστούμε επιτέλους από την αντίληψη ότι η υποστήριξη των άκρων συνιστά αντίδραση στην επικρατούσα φαύλη πολιτική κατάσταση και συγχρόνως εφαλπήριο για αλλαγή στην κατεύθυνση της προόδου. Διότι κάθε πολίτης που εμφορείται από τέτοιες απόψεις, κατ' ουσίαν χάνει την υφαλαιότητα την οποία η δημοκρατία απαιτεί και τελικά καθίσταται εύκολα δημαγωγούμενος και ως εκ τούτου επικίνδυνος τόσο για τον ίδιο όσο και για το δημοκρατικό πολίτευμα. Χρέος όλων επομένως, και κυρίως δικό μας, των νέων, είναι να επαντρεπνούμε αδιαλείπτως όσον αφορά τα όσα διαδραματίζονται στα πλαίσια της σύγχρονης πραγματικότητας και κυρίως στον κοινωνικοπολιτικό τομέα. Διότι από εμάς τους ίδιους εξαρτάται τελικά η διαμόρφωση θετικής προοπτικής για το μέλλον. Και η έκκληση μου αυτή απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως. Σας ευχαριστώ πολύ.